Είσαι πουλημένος, φύγε! Εξαγριωμένοι κάτοικοι σε διαβατά προφυλακίζουν τον δήμαρχο Δέλτα Ευθύμη Φωτόπουλο. Ένας κάτοικος προσπαθεί να απομακρύνει από το πλήθος τον δήμαρχο, ο οποίος απειλείται με λιντσάρισμα. Όμως οι υπόλοιποι αρχίζουν να τον κυνηγούν. Οι κάτοικοι θεωρούν τον δήμαρχο υπεύθυνο για την κατασκευή του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου. Τα ξημερώματα, δημιουργίες των ΜΑΤ απέκλεισαν το σημείο γύρω από το πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το hot spot και απομάκρυναν τη μικρή ομάδα περιφρούρησης των κατοίκων του Δέλτα, που παρέμεναν εκεί επί μία εβδομάδα με σκοπό να εμποδίσουν την έναρξη των εργασιών. Αυτή η ευνηδιαστική ενέργεια της αστυνομίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρία στα διαβατά. Αλλά στη θέα του Δημάρχου, ο οποίος επιχείρησε να τους καθησυχάσει, ξέφυγαν από τον έλεγχο. Λίγη ώρα μετά από τον προπυλακισμό του Δημάρχου Δέλτα, οι κάτοικοι στα διαβατά απέκλεισαν τη σιδηροδρομική γραμμή, εγκλωβίζοντας τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Την ώρα που η κατάσταση στα διαβατά θυμίζει ηφαίστειο έτοιμο νεκραγεί, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση ψάχνει κατοικίες προκειμένου να στεγάσει χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή του Εύρου. Η μάκια υπαλλήλων άγνωστων σε εμάς, μόλις πριν από τρεις μέρες καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι είναι κλιμάκια από ΜΚΟ και από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, έψαχναν οργώνοντας όλο τον Εύρο, τον ευαίσθητο καθόλου Εύρο, περισσότερο από κάθε άλλο σημείο της Θράκης, να βρουν καταλήμματα. Πάντως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Ρίζος, παρεμβαίνοντας στην ίδια εκπομπή, απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κύριε Ρίζα, υπάρχει κατηγορηματική δέσμευση και δήλωση ότι από τον Έστω μέχρι τον Εύρο δεν υπάρχει σχέδιο εγκατάστασης ετούντων ασύλου. 24 ώρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει η Κομισιόν στη χώρα μας για την ολοκλήρωση των hot spot, στοιχείο έτοιμο να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί, είναι το εκεί κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης.